Διασκεδαστικά είναι ένα και λίγα και θλιβερά. Απίστευτα μαργαριτάρια, λέει, μαθητών του γυμνασίου. Αχ, για πες. Η επετηρίδα είναι αυτό που βγάζουμε στα μαλλιά μας άμα δηλουζόμαστε συχνά. Έλα μου, ρε. Ρε παιδιά. Άλλο, ο Κωνσταντίνος Καντάφης. Ναι. Ήταν Έλληνας ποιητής που γεννήθηκε στη Λιβύη της Αλεξάνδρειας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέει. Ο Καντάφης. Στην αρχαία εποχή δεν υπήρχαν ξένες γλώσσες, γι' αυτό δεν έχουν βρει οι αρχαιολόγοι αρχαία διαβατήρια. Οι βιταμίνες βρίσκονται ακριβώς ανάμεσα στις αλφαμίνες και τις γαμαμίνες. Α, ωραία τα λένε τα παιδιά, μπράβο. Τα 6 χαρακτηριστικότερα ζώα του Βορείου Πόλου είναι 3 αρκούδες και 3 φώκες. Δεν ξέρω. Οι 10 εντολές γράφτηκαν από τον Σινά και παραδόθηκαν στο Μωυσή στην Πλάκα. Ωραία. Ήταν όλες πέτρινες αλλά σαφέστατες. Αυτά είναι. Παιδιά μάλλον πλάκα κάνουν. Δεν το ξέρω. Καλέ είναι παιδάκια, καλέ. Είναι εσύ. Όχι, αλλά... γυμνασίου είναι. Γυμνασίου, εντάξει. Είναι γυμνάσιο. Παιδάκι, γυμνασίου. Δεν ξέρω να μην ξέρει τον Καβάφη. Ποιο Καβάφη, τον Καντάφη. Τον Καντάφη. Παρακαλώ. Αλεξάνδρα, εσύ έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Ναι, εγώ. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, 95,2 άνθρωποι DJ. Σας χαιρόμαστε πολύ κάθε μέρα. Ευχαριστούμε. Λέει εδώ το μήνυμα να της πείτε χρόνια πολλά και ότι με τον Τιμοθεάκο την αγαπάμε πολύ. Είναι η καλύτερη μανούλα και σύζυγος όλου του κόσμου και είμαστε πολύ τυχεροί που είναι στη ζωή μας. Ευχαριστούμε για όλα, ο Γιώργος. Πολλά λέει, πείτε του. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Bye bye, χρόνια πολλά. Ναι, καλημέρα Δήμητρα, τι κάνεις? Καλημέρα. Θα σε παρακαλέσουμε το βράδυ να είναι έτοιμο το κρεβάτι, εντάξει. Αν είναι έτοιμο το κρεβάτι, εντάξει, θα το κανονίσω. Τι εννοεί, τι κρεβάτι, τη στρώνετε κρεβάτι για γάμο ή γενικά το σπάσατε και πρέπει να το φτιάξεις? Έσπασε κάποιος ένα κρεβάτι και πρέπει να φτιαχτεί. Χριστέ μου, Γιάννης, άγριο παιδί. Εντάξει, λοιπόν, μάζεψε το κρεβάτι, φτιάχτε, φέρε κάποιο μάστορα εκεί, δοκίμασέ το ίσως και με το μάστορα, θα δούμε. Εντάξει, εγώ σου δίνω ιδέες. Εντάξει. Έγινε, Μιχάλη, έγινε. People is message in a bottle. 26, καλημέρα σας. Μήνυμα σε ένα μπουκάλι που ρίχνουνε. Ναι. Αν ήσουν κάπου και ήθελες να βάλεις ένα μήνυμα, τι μήνυμα θα βάλεις στο μπουκάλι? Τι μήνυμα θα. Αχ, ρε, Μιχάλη, δεν το έχω σκεφτεί. Να το σκεφτείς τώρα και να μου απαντήσεις. Το πρώτο που σου έρχεται. Τι μήνυμα? Είμαι εδώ. Μάλιστα. Άλλο. Εσύ. Μην πετάτε σκουπίδια στη θάλασσα. Εσύ. Ελάτε, πάρτε με. Από τους έχω κάψει πρωί-πρωί. Γεια σας και αντίο. Μας έκαψες. Πάτε καλά. Εσύ. Πάτε καλά. Είστε άχρηστοι. Γιατί? Τι είπες ότι θα βάζεις? Είμαι εδώ, να το ξέρουνε. Το είμαι εδώ δεν γράφει πουθενά, όπου είσαι κανείς δεν ξέρει. Ένα. Εσύ. Μην πετάτε σκουπίδια στη θάλασσα. Χαιστήκανε. Εσύ έχεις πετάξει εσύ ήδη σκουπίδι το μπουκάλι. Βλάκα. Σωστό. Έχει δίκιο. Κανένας δεν σκέφτηκε να γράψει το τηλέφωνό του. Σωστό. Γράψει το τηλέφωνό σου, θα σε πάρουν να σε σώσουν. Σωστό. Τι να σας πω. Άχρηστη δεν πιστεύω. Περιβάλλαμε από αχρήστους. Το αφεντικό που μοιράζει μπόνους 20.000 ευρώ και δίνει τα εξοχικά του στους υπαλλήλους. Ποιος είναι αυτός? Ένας, πλάκα. Αν υπήρχε μια λίστα με τα ιδανικά αφεντικά όλου του κόσμου, τότε ο Τζούλιαν Ρίτσα θα ήταν στις πρώτες θέσεις. Βέβαια. Με την περιουσία του να υπολογίζεται κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, εντάξει, δεν είναι και τρελή. Εντάξει, δεν είναι πολύ. Αποφάσισε να προβεί σε μια πρωτοποριακή κίνηση πουλώντας το 60% των μετοχών του στο σωματείο εργαζόμενων της εταιρείας, κρατώντας αυτό στη θέση του Managing Director. Μεγάλη καρδιά και χωρίς πολύ μεγάλη περιουσία. Big heart. Σωστά. Αποφάσισε κάθε υπάλληλος να πάρει περίπου 1.200 ευρώ για κάθε χρόνο που δουλεύει στην εταιρεία, σαν μπόνους. Ωστόσο, οι προσφορές του δεν περιορίζονται εκεί. Αλλά. Καθώς επιτρέπει στους συνεργάτες του, γιατί πλέον δεν είναι υπάλληλοι, ναι, αφού τους έχει δώσει το 60%, να χρησιμοποιούν τα εξοχικά που έχει στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι, στη Βαρκελόνη, στο Δουβλίνο, στη Βενετία αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Α, έχει πολλά, εντάξει, δεν θα τσακωθούμε. Ναι, δηλαδή θα πάω εγώ, θα πάω στη Μύκονο, να ανοίξω την πόρτα ξαφνικά και θα δώσει ένα με τα πόδια πάνω. Ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Γιατί, κύριε, το έχει να πάω στο Λαγονίσι και να ανοίξει την πόρτα, να είναι αυτή καθισμένη στο Λαγονίσι κάτω και να έχει καρβουνάκια γύρω-γύρω και να κάνει γιόγκα. Ναι, γιατί. Θα φρικάρω. Γιατί δεν γίνεται, το έχει επιτρέψει, κύριε. Όχι, το δεχτεί. Φροντίζεις, όχι. Open your house. Βέβαια, για τους εργαζόμενους. Φροντίζεις. Έτσι κάνει αυτός. Είδες πώς έκανε το καλό αφεντικό. Αυτός είναι καλό αφεντικό. Πώς τον λένε, είπαμε? Έχει το όνομά του, το επώνυμο είναι σωστό. Λέγεται Julian Richer. Εντάξει. Που θα πει πιο πλούσιος. Σήμερα τα έχετε βάλει με τα αφεντικά από ό,τι βλέπω εδώ. Οι έρευνες εννοώ. Τα αφεντικά σας λέει, το αφεντικό σας πιθανότητα δεν έχει ιδέα τι κάνετε όλη την ημέρα. Δεν έχω. Αυτό τουλάχιστον έδειξε μια έρευνα η οποία έγινε με 2.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 1 τρίτο απάντησε ότι οι διευθυντές τους δεν έχουν ιδέα τι κάνουν στο γραφείο. Σου έχω δώσει μια δουλειά, τώρα τι κάνεις, τι θα κάνουμε τώρα, θα έρθω απάνω σε ένα αστυνομικό. Επίσης το 1 τρίτο είπε ότι αισθάνεται πως η
δουλειά τους δεν αναγνωρίζεται. Ναι, καλά, μωρέ, εντάξει. Ναι, καλά. Μιχάλη, εντάξει, δεν αναγνωρίζεται. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Το 1/4 δηλώνει ότι ο διευθυντής τους δεν ενδιαφέρεται αν οι εργαζόμενοι είναι καλά μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Τι να έρθω να σου χαϊδεύω την πλάτη. Όχι, όχι, εντάξει, ενδιαφέρεσαι. Έχεις καλό περιβάλλον, ναι. Σου έχω ρέστονα. Σου έχω εδώ κουζίνα. Έχω. Σου έχω ψυγείο μετά αυτά. Φυτά, ωραία. Φυτά. Έχω, έχω. Έτσι. Λοιπόν, η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 41% θεωρεί ότι το αφεντικό τους δεν θα μπορέσει να κάνει σε μία μέρα όλα όσα κάνουν οι ίδιοι. Ναι, εννοείται. Άμα είστε δεκάτο, μα κάνω εγώ. Ναι, γι' αυτό έχει τους υπαλλήλους. Και φυσικά το 1/3 πιστεύει ότι το αφεντικό τους λέει πληρώνεται με περισσότερα από όσα αξίζει. Από εκεί πέρα. Όχι, τόσα αξίζουν. Ποιο τα από αυτά. Κάποιοι λέει ότι. Έλα, μωρέ, παίρνει πολλά λεφτά. Ναι, αλλά άμα γίνει μια στραβή, το κεφάλι το δικό μου θα πονάει. Εσύ θα λουφάξει. Δεν φεύγει, θα λουφάξει. Και μετά θα πας στην εταιρεία, στο συμβούλιο και θα πεις: μπορώ να κάνω εγώ το DVD. Να το! Να το! Εντάξει. Εντάξει. Σε ξέρω σένα. Πέντε είναι τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο σύντροφό σου μπροστά. Ποιος, εγώ. Λοιπόν, όχι, γυναίκες. Ποτέ δεν κάνουμε πράγματα... αυτά τα πράγματα μπροστά στο σύντροφό μπροστά σε μας. Μπροστά στο Μιχάλη. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά θέλω και τη συμβολή σου. Να σου πω, δεν ξέρω εσύ πέρα τα λες. Μην χρησιμοποιείτε την τουαλέτα μπροστά του. Ναι, δεν είναι τα ζευγάρια, ξέρεις, που είναι με ανοιχτή πόρτα. Όχι, δεν αυτό είναι σαν γραμμάρα του. Αλλά η γυναίκα που. Μήπως τους δένει λίγο, νιώθουν. Καθόλου τους με πρρρ και με κρρρ και τσου. Έλα τώρα. Δεν σε δένει αυτό. Αν είσαι Μιχάλη μου σε ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο και είναι δίπλα η τουαλέτα, τι να κάνει. Να κλείσει την πόρτα. Θα την κλείσει την πόρτα. Αλλά με την τζάμι, για άμα είναι πολύ. Δηλαδή να κλείσει την πόρτα. Έχει δίκιο. Τι πάει να πει αυτό. Τι να ακουστεί τόσο πολύ πια, τι έχει φάει. Έλα τώρα, ήρεμα, ήρεμα. Είναι το δεύτερο που πρέπει να προσέχεις. Τους ήχους. Μην κάνεις ήχους μπροστά στον. Ναι, αλλά μπορεί να σου πει εκεί πέρα ευγενικά. Πήγαινε. Δεν είναι ωραίο το να είναι μία λεπτεπίλεπτη, μία λεπτεπίλεπτη έτσι όμορφη μοντελέ σώμα να πει μέσα. Δεν είναι ωραίο. Αλλά πολλές γυναίκες δεν πήγαινε μία βόλτα το τετράγωνο. Με χαλούλου. Θα πηδήξω τον μπαλκόνι, θα φύγω. Πήγαινε ένα καφέ εκείνη. Λοιπόν, και σύμφωνα με την έρευνα, παιδιά. Θα μπορούσε να βγει και να μου λέγε Μιχάλη, δεν πα κάτι να πει ένα καφεδάκι. Θέλω να μείνω μόνη μου. Θα το καταλάβω, θα πω είναι θορυβόδη. Σηκώ να φεύγω. Έχει κόψει. Όπως κάνω σε αυτοκίνητα, έχει κόψει την εξάτμιση ή κάνει θόρυβο. Το κατάλαβα. Ψέματα λέει για το παίο σου που δεν πιστεύουν οι γυναίκες εύκολα. Ψέματα δηλαδή, που λες. Δηλαδή, άμα πας και πεις, ας πούμε, είναι θεόρατος, αν ένας άντρας ισχυριστεί ότι το ομόριό του είναι γιγάντιο, πιθανώς είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο και τίποτα άλλο. Αυτοί που λένε πολλά, σίγουρα κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Πες μας, άλλο... μου όλα τα μυστικά. Δεν το έχω μετρήσει ποτέ. Κάποιοι λένε, δεν το πιστεύουν οι γυναίκες. Αυτό καλά, γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όλοι έχουν πάρει ένα γάρακα ώστε να γνωρίζουν τις ακριβές διαστάσεις. Σωστά. Όλα. Σε παρακαλώ. Και κλέβουνε και στο μέλλον. Ναι, κλέβουνε, πες το. Λοιπόν, ή το άλλο, είναι απλά κουρασμένο. Ναι, ωραία. Στην πραγματικότητα, η αδυναμία σου για αυτή, η απότομη πτώση τη κατά τη διάρκεια συνέβρεση, καταδεικνύει μάλλον την ύπαρξη ενός ψυχολογικού οδοφράγματος. Α, είσαι μέσα στα ψυχολογικά, βέβαια. Οδόφραγμα. Ναι. Ή ξέρω εγώ, το έχουν λατρέψει δεκάδες γυναίκες, εκατοντάδες. Μπροστά σε μια γυναίκα, αυτός ο κομπασμός δεν κάνει καλό. Ναι, ναι, ναι. Μην θε να μα πει αυτό. Δεν το λε. Ωραία, τα λε, Μιχαλή, πε κι άλλα. Δεν έχει απογοητεύσει καμία γυναίκα αυτό το πράγμα που βλέπει. Α, εντάξει, είσαι λίγο ψώνιο. Όχι, λίγο πολύ. Εντάξει, όχι, είσαι ψώνιο. Όποιος το λέει. Και νάρκη ίσως είσαι. Και ψώνιο, δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα, είναι πολλά που λες. Κόψε κάτι. Τα έχει πει όλα βασικά, δεν έχει πει κάτι αρνητικό. Ναι. Ωραία κουμπί. Εσύ τι να κάνεις. Εγώ δεν έχω μιλήσει. Ποιος το είπε αυτό. Εσύ τα λες, Μιχάλη μου. Είναι έρευνα αυτή. Εσύ ξεκίνησε. Και εσείς έχετε αρχίσει και τριβόσασε στην. Σε ποια. Στην κλίτσα του Τσοφάν. Ναι, το καταλάβαμε όλοι. Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι εκεί. Καλημέρα, Χαρούλα. Μάλιστα, ακούστε τον Νίκο της Αθήνας. Τι είναι αυτό. Συρραπτικό. Όχι. Γνωστός καθημερινός ήχος. Για πείτε μου. Καθημερινός τέλος. Βέβαια. Παράσε, ξέρω. Όχι. Κλείνω πόρτα από το κινήτου. Όχι. Χαρτί που σκίζεται. Όχι, δεν είναι αυτό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, να σου δώσω την εικόνα. Είσαι σπίτι. Ναι. Οκ. Πεινάς. Ναι. Θες να φας. Θες να φας το καναπέ για να βλέπεις και τηλεόραση. Ναι. Και τι έχουμε, γυναίκα. Μακαρόνια. Ναι. Σου φαίνεται η μακαρονάδα και τρώει και χαζεύει. Και ξαφνικά σου πέφτουν τα μακαρόνια στο πάνω στο παντελόνι. Ναι. Σωστά. Όπω, τι κάνεις. Γυρνάς εκεί στο κομμωδίνο, έχεις τα μωρομάντιλα και τραβάς. Γρήγορα και δεύτερο. Και τρίτο. Καταλαβαίνετε.
Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.